Κυρίες και κύριοι, λίγα 24 ώρα μετά τη μεγάλη καταστροφή εδώ στον οικισμό των Λαγινών του Δήμου Σουφλίου, οι τεχνικές υπηρεσίες συνεχίζουν τις εργασίες τους. Αυτό που μας είπαν είναι ότι σε όλη την έκταση του αναχώματος, η οποία είναι περίπου 1,5 χιλιόμετρο, αυτό που θα κάνουν είναι να το σηκώσουν επιπλέον ένα μέτρο, ώστε να μην κινδυνεύσει ξανά στο μέλλον ο οικισμός των Λαγινών. Σχεδόν μία εβδομάδα από τη στιγμή που τα νερά των πλημμυρών μπήκαν στα σπίτια τους, οι κάτοικοι των Λαγινών μετρούν ακόμη τις πληγές τους και προσπαθούν να υπολογίσουν το μέγεθος της ζημιάς που υπέστησαν. Για τους παλιότερους, τα πλημμυρισμένα σπίτια στον οικισμό είναι ένα θέαμα που δεν είδαν για πρώτη φορά. Μετά το 50 έγιναν δύο πλημμύρες πάλι. Το νερό είχε έρθει μέχρι εδώ. Βεβαίως δεν υπήρχε το προστατευτικό ανάχωμα αυτό το οποίο έγινε το 58. Το κεντρικό έγινε 55, το έσπασε το νερό, ξανά έγινε το 56, 57 τελείωσε και έγινε και το προστατευτικό εδώ παράλληλα της ορμικής γραμμής, ας πούμε, προστατεύει το χωριό. Οι κάτοικοι πάντως είναι κάθετοι. Ήταν η πρώτη φορά που είδαν τόσο μεγάλη ποσότητα υδάτων να κατεβαίνει από το ποτάμι. Ήταν η πρώτη φορά που είδαν τον κάμπο μπροστά από τον οικισμό να γεμίζει και να ξεχυλίζει από το νερό μέσα σε λίγες μόλις ώρες. Όχι, όχι, ποτέ. Είμαι 76 χρόνων τώρα πια. Εκτός από τις συγκεκριμένες πλημμύρες που σας είχα πει, δεν υπήρχαν τα προστατευτικά ανακόμματα, πήδηξε πάνω από τη ορμική γραμμή. Εντάξει, ήταν και εκείνο, είχε κάνει ζημιές όμως και εδώ σε πολλά σπίτια. Και γύρω στα, πάλι, καμιά 80 γύρω στα 70 τόσα σπίτια τότε είχε πάρει, δυο φορές κατοπτά. Έκτοτε, ας πούμε, έχουμε αυτή την πλημμύρα. Τώρα με τόσα νερά δεν έχω δει. Όχι. Οι επόμενες ημέρες εξακολουθούν να είναι δύσκολες για τους κατοίκους του οικισμού των Λαγινών. Εκτός από την εκτίμηση του ύψους της καταστροφής στα σπίτια τους, έχουν να αντιμετωπίσουν και τις εξαιρετικά κακές καιρικές συνθήκες. Μπορεί ο μεγάλος κίνδυνος για τον οικισμό των Λαγινών να πέρασε και η στάθμη των υδάτων να έπεσε αρκετά. Παρ' όλα αυτά, το πρόβλημα για τους κατοίκους, οι οποίοι είδαν τα σπίτια τους να πλημμυρίζουν, δεν έχει φύγει εντελώς. Όπως μπορείτε να δείτε, τα νερά παραμένουν στο σημείο και μάλιστα εξαιτίας των εξαιρετικά χαμηλών θερμοκρασιών, ένα μεγάλο μέρος από αυτά έχει παγώσει. Ήταν πάει υπερβολικότατα. Εγώ πίστευα ότι τα αναχώματα της Λυκόφης και κατέρωσε εδώ απέναντι από τα δικά μας ασώματα των Λαγινών θα αντιμετωπίζονταν η κατάσταση σε σχέση με το ότι είχαν ενισχυθεί τα αναχώματα μπροστά από 3 χρόνια. Διαπλατήθησαν τα υπερβλητά, μιλούμε, στον Εύρο, όχι αυτό εδώ. Διαπλατήθησαν και υψώθησαν κατά 40 τόσους πόντους. Όπως αντιμετωπίστηκε η πρώτη πλημμύρα που έγινε μπροστά από 20 μέρες.